Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Πώς είναι να κουνιέται το δίχτυ από δικιά σου ενέργεια? Δεν το έχεις ξαναβιώσει, είναι κάτι πρωτόκολλο. Ακούσα την ερώτηση του αδέρφου. Και τόσο κρίσιμο που είναι. Σημασία για την ομάδα που κρίθηκε, είναι ωραίο συνέστημα για τον κάθε που σκέφτεται να δίνει μια φράση στην ομάδα του. Συνεχίζουμε να δούμε τον επόμενο αντίπαλό μας. Έχουμε λίγες μέρες να ηρεμήσουμε τώρα και να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Και μακάρι να καλωθούμε όλους τους ομίλους. Θα την περιγράψει τη φάση. Πώς ξεκίνησε με τον Κοροβέστη και σκεφτόσουν πώς μπήκες. Αν είναι ο ρόλος σου ως δεξιός back half να βρεθείς εκεί. Ναι, φίλοι μου παίζουν fullback, είναι, πρέπει να πατάς στην περιοχή. Ο Κόρο έκανε μια φανταστική ενέργεια και έβγαλε μια πολύ ωραία σέντρα στο δεύτερο δεκάρι. Είναι κάτι που δουλεύουμε και στις προπονήσεις. Και άλλωστε βγήκε και στον αγώνα. Δημήτρη, χθες που δήλωνες ότι με ένα goal block περνάει, σκεφτόσαν ότι μπορεί να το βάλεις εσύ αυτό το goal. Ας, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα βάλει κάποιο goal σε όλες αυτές τις εμφανίσεις. Μου ήρθε τώρα. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι όλα τα παιδιά. Ποια ήταν τα λόγια του προπονητή σου όταν σε χρησιμοποίησε, γιατί το πρώτο επίσημο παιχνίδι ήταν φέτος? Δεν μου είπε κάτι για τον προπονητή. Έβλεπε ότι όλο αυτό το διάστημα δούλευα και προσπαθούσα να διεκδικήσω μια θέση στην δεκάδα. Σε μια φορά είπε ότι πρέπει να πατάω περισσότερο το ρίσκι. Όταν είδες τον πίνακα να λέει ένα-ένα μετά από αυτό το μάτσο και τόσες πολλές χαμένες ευκαιρίες στο ΠΑΟΚ. Τι σκεφτείτε, α πούμε, χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για να είναι τη νίκη, α πούμε, μια μεγάλη νίκη. Η αλήθεια είναι ότι μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο. Σημασία έχει η πρόκριση, αφού ήρθε τώρα είναι όλα καλά και είμαστε ήρεμοι. Είπες προηγουμένως για τον Νίκο Κοροβέση, να τους ο Νίκος Κοροβέση εδώ έρχεται τώρα. Λοιπόν, και ο Νίκος Κοροβέσης. Μαζί όλοι. Ωραία. Τον είδες? Εντάξει, μιλήσαμε, του είχα πει εγώ ότι αν βρεθεί να βγάλει σέντρα να την κάνει στο δεύτερο δοκάρι, τελικά την έκανα εγώ. Και ναι, φυσικά, γι' αυτό κάναμε και χαβαλέ πριν μέσα. Ο Τούντορ σα μνημόνευσε στη συνέντευξη που είπε για σένα και τον Κωνσταντινίδη ότι είναι κάτι το οποίο κρατώ, με κάνει χαρούμενο από το σημερινό παιχνίδι, γιατί είναι δύο παιδιά που δουλεύουν και μου στείλαν το μήνυμα ότι μπορώ να τους υπολογίζω. Εντάξει, σίγουρα όταν είσαι αποφασιωμένος στην προπόνηση και προσπαθείς να κάνεις αυτά που ζητάει και δίνεις τον αγωνιστικό χώρο, είναι και αυτός χαρούμενος και εμείς. Πάνω απ' όλα. Γενικά είσαι ένα παιδί που πίσω αυτές τις αποστολές στις δύο παιχνίδια και θα φτάνει η ζωή έτσι και ξεκινά σήμερα βασικός. Και υπάρχει μια γενικότερα σοβαρή εμφάνιση, σοβαρή και στη ροή του αγώνα. Πώς το ετοιμάσεις αυτό το παιχνίδι και αν το εξέλεγες ότι είναι μια σημαντική ευκαιρία για σένα για να αλλάξει το στάτος μας στην ομάδα? Κοιτάξτε, πάνω απ' όλα χρειάζεται υπομονή, είμαι καινούριος στην ομάδα. Στην προηγούμενη μου ομάδα περίμενα 5-6 παιχνίδια μέχρι να ξεκινήσω να παίζω. Απλά πρέπει να πάρεις την ευκαιρία που σου δίνεται, όπως είχα πει και στην αρχή. Περιμένεις την ευκαιρία και όταν έρθεις να είσαι έτοιμος. Νίκο, χρειάζεται ειδική διαχείριση για να κρατήσεις τα νεύρα σου με ένα τέτοιο διαιτητή? Σίγουρα, όταν δίνει ένα τέτοιο πέναλτι και μετά μια αποβολή, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά εντάξει, ήμασταν αποσιωμένοι σε σκοπό που είχαμε και καταφέραμε και το αποβάλαμε αυτό. Και έπαιξε τις φάσεις που έχασε ο ΠΑΟΚ, τέτα τέτ, τον γκολ εκεί με τον Βιστακίδη και τον Μακ, το πέναλτι, πάλι τέτα τέτ, όλα ανάποδα. Και πώς το αντιμετωπίζεις? Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Όταν είσαι ΠΑΟΚ και παίζεις με μια ομάδα κατώτερη, πρέπει να αυξηθείς αυτό που πρέπει να κάνεις. Και αυτό κάναμε και εμείς, είμαστε μαχητικοί, καταφέραμε και πήραμε την πρόκληση. Νίκο, οι δύο προκρίσεις είναι προκρίσεις από το παιδί σας, επειδή είστε μια νέα ομάδα. Το καλό είναι ότι είμαστε νέα ομάδα και μπορούμε και έχουμε ανταπεξέλθει σε δύσκολες συνθήκες. Αυτό κάναμε και σήμερα. Αυτό κρατάμε και είναι πολύ καλό για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε. Okay. Να είσαι καλά.